δύο, ένα. Θέλω, παιδιά, να φωνάζετε τα ονόματα, έτσι, για πες μου. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Αλεξανδρούπολης Kids and Family Triathlon στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας με πλήθος παιδιών να παίρνουν μέρος στον αγώνα. Από νωρίς το Σάββατο, οι μικροί αθλητές βρέθηκαν στην παραλία της Αλεξανδρούπολης κάτω από το εκκλησάκι του Αγίου Εύπλου, όπου αγωνίστηκαν σε τρία αθλήματα δίνοντας το 100% τους. Τα παιδιά αγωνίστηκαν στην κολύμβηση, την ποδηλασία καθώς και στο τρέξιμο με τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη όθηση στους συμμετέχοντες. Triathlon AXD Children, παιδιών δηλαδή, αλλά και ενηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, ένα αθλητικό διήμερο, κομμάτι της Ναυτικής Εβδομάδας και τι πιο ωραίο, στον ποδηλατόδρομο κάτω στην Ανάπλαση και δίπλα στην, και μέσα μάλλον πιο σωστά στην θάλασσα, συμμετοχές από πολύ μικρά αλλά και πολύ μεγάλα παιδιά, 50 μέτρα, 100 ανάλογα με τις κατηγορίες, μια πολύ όμορφη επαγγελματική διοργάνωση με τον αντίστοιχο εκφωνητή τους, κριτές και όλα όσα πρέπει προκειμένου να κάνουμε μια επαγγελματική πρώτη παρουσίαση, ώστε ανάλογα με την συμμετοχή να το καθιερώσουμε κάθε χρόνο, το μικρότερο στην Ναυτική Εβδομάδα και το μεγαλύτερο ένα event αθλητικό περίπου στις αρχές κάθε Σεπτεμβρίου. Είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια ένα διέθλο, σήμερα προσθέτουμε και την ανοιχτή θάλασσα. Με αγωνία περιμένω το αυριανό, να σας πω πιο πολύ, που έχει και επαγγελματίες αθλητές, αλλά και μεγάλη μας χαρά ήταν και για τις συμμετοχές, αλλά και την ζωντάνια και υπερδραστηριότητα που έβγαλαν τα παιδιά κάτω από έναν δύσκολο σήμερα ήλιο. Κομμάτι της Ναυτικής Εβδομάδος προστίθεται πρώτη φορά φέτος. Η χαρά μας είναι να το απολαύσουν και μικροί και μεγάλοι και να έχει τέτοια ζήτηση ώστε να καθιερωθεί κάθε χρόνο εδώ στην Αλεξανδρούπολη κάτω στην Ανάπλαση. Η εκκίνηση δόθηκε με την κολύμβηση, όπου τα παιδιά βούτυξαν στα νερά του Θρακικού Πελάγους και ξεκίνησαν αγωνίζονται. Οι μικροί αθλητές απόλαυσαν την όλη διαδικασία, ενώ το χαμόγελο που είχαν στο τέλος αυτής αποδεικνύει πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός στη ζωή των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε ένα μήνυμα στους γονείς, γιατί οι γονείς θα πρέπει να φέρουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Σήμερα εδώ γίνεται το τριάθλο, τα παιδιά μαθαίνουν και αγωνίζονται στην κολύβεση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο. Και είναι πολύ σημαντικό, διότι εδώ κάνουν 3 αγωνίσματα μαζί, μαθαίνουν, αλλά κυρίως βάζουν στόχους. Και βεβαίως προάγουν και την υγεία και όλα τα ευγενή χαρακτηριστικά που έχει ο αθλητισμός. Ανθρώπινες αξίες. Fair play, αγωνιζόμαστε, δεν τα παρατάμε ποτέ. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Όταν βάζει στόχους, δεν γίνονται όλα με τη μία. Σιγά-σιγά, step by step, το ένα φέρνει το άλλο. Από τον σχολικό αθλητισμό που ξεκίνησα, πάω στον Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, από εκεί έφτασα μέχρι τους Ολυμπιακούς αγώνες και συνέχισα να τρέχω. Το πιο σημαντικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις, να έχεις μεράκι, και εγώ αγαπώ αυτό που κάνω, αγαπώ το τρέξιμο για τα ωφέλη που μου δίνει. Γιατί πραγματικά η άσκηση και η άθληση θα πρέπει να τη βάλουμε όλοι στη ζωή μας διαβίου. Στόχος της δράσης είναι να καθιερωθεί ο τρίαθλον στις αθλητικές δραστηριότητες της Αλεξανδρούπολης. Όλοι όσοι πήραν μέρος είναι νικητές, ενώ η αγωνία αυξάνεται για την επόμενη ημέρα που θα πραγματοποιηθεί το τρίαθλον για τους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες από την Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι πιο εύκολο από το να κάθεσαι σε ένα καφενείο με μια μπύρα, με ένα ποτό ή να βλέπεις ποδόσφαιρο. Είναι πιο σημαντικό να είμαστε μέσα στον αθλητισμό. Είναι πολύ σημαντικό για μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη που έχει αυτές τις υπέροχες υποδομές, αυτή την υπέροχη θάλασσα πίσω μου. Έχει χώρο για να τρέξεις. Σήμερα η Μαρία Υπολίζου έτρεξε το πρωί και χθες και μας έδωσε το μήνυμα το ότι σε μια πόλη σαν κι αυτή πεθαίνει κάποιος για να κάνει αθλητισμό. Οπότε, γιατί όχι να ξεκινήσουμε από τα παιδάκια. Για δεύτερη φορά θα πω, γιατί μάλλον η πρώτη φορά ήταν το 2021 με το Δίαφλο, αλλά η προηγούμενη ήταν το 2005 όταν έγινε το Πανευρωπαϊκό Τριάφλο, εδώ ακριβώς που είμαστε στην παραλία στην Αλεξανδρούπολη, και μπήκε ο σπόρος για πρώτη φορά εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε, παρακινούμε τον κόσμο κάθε χρόνο να έρχεται στην Αλεξανδρούπολη να τρέχει το AXD Triathlon, σήμερα τα παιδάκια και αύριο τα μεγάλα παιδάκια.